Άκρα, όπως κάθε χρόνο στην πλατεία Σαφούς, γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά. Είναι μέρα δικιά μας των εργαζομένων της εργατικής τάξης. Όπως παλιά, όπως τότε στο Σικάγο το 1886 διοκδικούσαν εκεί πέρα εργαζόμενοι το 8ωρο, βλέπουμε ότι μετά από δύο αιώνες κοντεύει να εδώ πέρα το 8ωρο έχει ξεχυλωθεί, να δουλεύουμε 10 και 12 ώρες δουλειά. Δεν θα περάσει ούτε στη σημερινή κυβέρνηση, ούτε στην επόμενη αν έρθει. Τα δίκαια είναι, παλεύουμε, διεκδικούμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Σπονδία με κάλεσμά της που έχει απευθύνει σε όλους τους αγρότες κτηνοτρόφους του νησιού μας, τους καλεί να συμμετέχουν στην Παγκόσμια μέρα της εργατικής τάξης, αυτή την παγκόσμια μέρα, την απεργία, τη σημερινή, γιατί συντασσόμαστε με όλα τα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία, τους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους, τα πλατεία λαϊκά στρώματα, η ακρίβεια, το κόστος ζωής, η ανασφάλεια που μας επικρατεί στις ζωές μας, ειδικά στην αγροτική παραγωγή, το αυξημένο κόστος και διαβίωσης αλλά και παραγωγής και συνέχισης παραγωγικής διαδικασίας, οι αποζημιώσεις, οι καταβολές των ενισχύσεων οι οποίες είναι κουτσουρεμένες άλλη μια φορά, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά μας δυναμώνουν και θα μας κάνουν να είμαστε συνέχεια στο δρόμο, μάλλον, γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο διεκδίκησης. Πρέπει να διεκδικούμε συνέχεια αν θέλουμε να έχουμε ένα όραμα επιβίωσης, αν θέλουμε να έχουμε μια πορεία αντάξια για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας και να παράγουμε. Αυτό θέλουμε εμείς, γι' αυτό συμμεριζόμαστε και τα προβλήματα των άλλων εργαζομένων και σήμερα τιμούμε αυτή τη μέρα, την Παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης και μαζί, δυνατοί, ενωμένοι όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η 1η Μάη είναι το σύμβολο των αγώνων, διότι προ δεκάδες χρόνια οι άνθρωποι του Σικάγου και οι εργαζόμενοι θυσιάστηκαν, έδωσαν τη μάχη για να καθιερωθεί το 8ωρο, για να μπορέσει να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση και περαιότερες ελευθερίες στα δικαιώματα τα εργασιακά. Σήμερα εμείς οι νεότεροι τιμούμε αυτή την ημέρα, τιμούμε τους αγώνες οι οποίοι συνεχίστηκαν από τότε μέχρι σήμερα. Στόχος μας είναι η ενοποίηση, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο αύριο. Και όταν λέω ένα καλύτερο αύριο, μιλάω για νέους μισθούς, διότι οι μισθοί που έδωσαν τώρα το 2024 ήταν μισθοί για ψίχουλα, για να δώσουμε καλύτερη μάχη για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο, είτε στους δήμους, είτε στα νοσοκομεία, είτε στα κέντρα περίθαλψης ή στους δασκάλους, διότι παρατηρούμε σήμερα οι μεγάλες ελλείψεις φέρνουν αρνητικά αποτελέσματα και φέρνουν τις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις που υπέρχονται σήμερα και ειδικότερα στους Δήμους. Όλοι μαζί λοιπόν σήμερα, ανεξάρτητα πολιτικών πεπιθήσεων, πρέπει να ενωθούμε, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για μας και τα παιδιά μας.